Πάμε λοιπόν στο Βασίλη Αγγελόπουλο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στα δύο μέτωπα. Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Πράγματι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στο πεδίο των ασφαλισμένων που έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Ειδικά σε όσους χρωστούν λίγα ευρώ, μικροποσά, οι οποίοι ξαφνικά διαπίστωσαν ότι έχουμε καταγγελίες ότι είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα, ακόμα και άνθρωποι που εμφανίζονται να χρωστούν 10, 20 λεπτά και ένα ευρώ. Είναι αληθές αυτό, πράγματι. Το έχει εντοπίσει το Υπουργείο Εργασίας, το έχει εντοπίσει και ο ΕΦΚΑ. Ήδη επεξεργάζονται τον τρόπο έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν άμεσα ασφαλιστική ικανότητα σε αυτούς τους οφειλέτες, οι οποίοι μέχρι το ποσό των 100 ευρώ έκαστος ανέρχονται στους περίπου 100.000. Δεν είναι μικρός αριθμός, είναι μεγάλος. Και εκεί ακριβώς εστιάζεται όλη η προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουν το ταχύτερο δυνατόν να δώσουν ασφαλιστική ικανότητα για να μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και με ιδιώτες γιατρούς να μπορούν να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές πράξεις και μέσω του ιδιωτικού τομέα. Γιατί αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα και έτσι εντόπισαν κάποιοι από αυτούς ότι δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα σε αυτή τη φάση. Τώρα, Βασίλη, πολλοί εξ αυτών νομίζω δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ. Δεν έχουν καν την. Δεν το γνωρίζουν. Το λάθος που έχει προκύψει, δεν είναι ακριβώς λάθος, είναι αστοχία του συστήματος ενδεχομένως, είναι ότι κατά το παρελθόν μπορεί να έτυχε σε μία μηνιαία καταβολή να καθυστέρησαν κάποιες μέρες να καταβάλουν τα αντίστοιχα χρήματα. Εκεί μπήκε κάποιο πρόσθετο τέλος, το οποίο το εντόπισαν ή μπορεί να μην το εντόπισαν στους επόμενους μήνες καταβολής. Οι μη μισθωτοί, γιατί πρόκειται για μη μισθωτούς ασφαλισμένους σε αυτήν την περίπτωση, συνέχισαν να δίνουν και να καταβάλουν τα μηνιαία ποσά με βάση τη δεδομένη ασφαλιστική κατηγορία που είχαν επιλέξει, αφήνοντας στην άκρη αυτό το μικρό ποσό. Πέρασε ο Φεβρουάριος όμως, ήρθε ο Μάρτιος, όπου είναι ο κομβικός μήνας αλλαγής ή επανέναρξης της ασφαλιστικής ικανότητας, και πλέον το σύστημα είδε αυτή την πολύ μικρή οφειλή και έκοψε αυτόματα την ασφαλιστική ικανότητα σε αυτούς τους ασφαλισμένους. Η ταλαιπωρία προφανώς είναι μεγάλη. Ήδη έχει δοθεί εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ από τη διοίκηση, έτσι ώστε εάν χρειαστεί και μεταβεί κάποιος από αυτούς τους ασφαλισμένους στο υποκατάστημα της περιοχής του, να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα για να μπορεί να πάρει ασφαλιστική ικανότητα. Παρ' όλα αυτά όμως η ταλαιπωρία παραμένει. Ήδη ενημερωνόμαστε από τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ ότι σε διάφορα υποκαταστήματα έχουν αρχίσει πάλι να σχηματίζονται ουρές, έχουν σημειωθεί και εντάσεις ανάμεσα σε ασφαλισμένους και στο υπαλληλικό προσωπικό, και όλο αυτό φυσικά είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Αναμένουμε, Βασίλη, τη διόρθωση, όμως την ίδια ώρα, όπως έγραψες και στην ναυτεμπορική, έχουμε διόγκωση των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ. Είναι γεγονός ότι η τελευταία διαθέσιμη έκθεση του ΚΕΑΟ, του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, που αναφέρεται στο τέλος του 2023, μας δείχνει ότι το συνολικό χρέος προς την κοινωνική ασφάλιση έχει εκτιναχθεί στα 47,55 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μια αύξηση που σε τριμηνιαίο επίπεδο ανέρχεται γύρω στα 370 εκατομμύρια ευρώ. Σε ετήσια βάση όμως, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, είναι μια αύξηση 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό, είναι μεγάλο. Το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα όμως που πραγματικά ανησυχεί τους επικεφαλείς του ΕΦΚΑ είναι το ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτό το χρέος, περίπου 25,3 δισεκατομμύρια ευρώ, στη φάση της τελευταίας δεκαετίας που υφίσταται το ΚΕΑΟ σε λειτουργία, έχει ρυθμιστεί. Όμως από αυτά τα 25,3 δισεκατομμύρια, το 70%, τα 17,4 έχουν βγει εκτός διαδικασίας. Μάλιστα. Άρα οι οφειλέτες ρυθμίζουν, πληρώνουν κάποια ή κάποιες δόσεις, δεν αντέχουν άλλο, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και βγαίνουν εκτός διαδικασίας. Μάλιστα. Βασίλη Αγγελόπουλε, σε ευχαριστούμε για το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.